Επιστρέφουμε στο θέμα της ακρίβειας και πάμε να δούμε τώρα με τη Χρύσα Φόσκολου το πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα της κυβέρνησης, Χρύσα. Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ξέρουμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Αύριο έχουμε πρεμιέρα για τις νέες μειωμένες τιμές και τα μέτρα κατά της ακρίβειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτή την ώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κώστας Κρέκας, παρουσιάζει τις νέες μειωμένες τιμές που έστειλαν οι προμηθευτές. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι οι προμηθευτές ανακαλούν τις ανατιμήσεις και στέλνουν νέους τιμοκαταλόγους με μειωμένες τιμές. Έτσι, έχουμε τέσσερις βασικές κατηγορίες που από αύριο θα δούμε να μειώνεται. Ποιες είναι αυτές? Πιάτων. Θα δούμε να μειώνονται οι τιμές μέχρι και 15%. Απορρυπαντικά ρούχων έως και 16%. Το μεγάλο θέμα με τις βρεφικές και παιδικές πάνες θα δούμε να μειώνονται έως και 20%, λένε οι πληροφορίες μας. Καθαριστικά σπιτιού μέχρι και 14%. Οδοντόκρεμες μέχρι και 17%. Σαμπουάν, αφρόλουτρα το ίδιο στο 17%. Και σαπούνια μέχρι και 13%. Τώρα, Λίνα, να σου πω πως το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει με τα τρόφιμα, όπως είναι το ελαιόλαδο, τυριά, γάλατα, κρέας. Είναι το μεγάλο στοίχημα για να δούμε πόσο θα μειωθούν οι τιμές και σε αυτά τα προϊόντα. Είπαμε ότι από αύριο ξεκινούν. Έχουν γίνει πάνω από 25.000 έλεγχοι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Με τα πρόστιμα να αγγίζουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ για θέμητη κερδοφορία.